Και πάμε να καλησπερίσουμε τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Λευτέρη Αβγενάκη, που εικάζω μας ακούει από το Ηράκλειο ή από την Αθήνα. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα και στους ακροατές. Καλημέρα στην Τριανδρία. Είμαι στο Υπουργείο. Α, στο Υπουργείο είστε. Άρα εσείς έχετε μόνιμη παρουσία στην Αθήνα, δεν μένετε σπίτι στο Ηράκλειο. Όχι, γιατί οι υποχρεώσεις είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν απουσία από την Αθήνα, και από την άλλη δεν είναι ώρα να παίρνουμε ρίσκα για ταξίδια πάνω κάτω. Άρα πολύ προσεκτικά υπακούμε και εμείς στους κανόνες, στους νόμους, πειθαρχούμε, σεβόμαστε πάρα πολύ τις εντολές, τις συμβουλές πιο σωστά των ειδικών, και δόξα τω Θεώ μας έχει πάει καλά μέχρι αυτή την ώρα ως χώρα δηλαδή. Αν συνεχίσουμε με την ίδια πειθαρχία, είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε υπόδειγμα χώρας που οργανώθηκε, πολύ γρήγορα κινήθηκε και που, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι εξαιρετικά αισιόδοξα και χαιρόμαστε γι' αυτό. Και αυτό οφείλεται στην προνοητικότητα, στην αμεσότητα, στις άμεσες πρωτοβουλίες που πήρε ο Πρωθυπουργός της χώρας μας και φυσικά στην πειθαρχία του ελληνικού λαού. Με μικρές εξαιρέσεις βέβαια πάντοτε, αλλά για αυτές τις μικρές εξαιρέσεις πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί ώστε να πείσουμε και τον τελευταίο αμετανόητο, που θεωρεί ότι είναι υπεράνω. Κανένας δεν είναι υπεράνω του κορονοϊού, όπως φάνεται δηλαδή, όπως αποδεικνύεται, ούτε γαλόνια έχουν ισχύ μπροστά του, ούτε ηλικίες, ούτε επιπαιότητες, ούτε φυλές, ούτε τίποτα. Οπότε, καλή ο γαϊδωρός είναι παρά γαϊδρογύρε, λένε στα μέρη μου, οπότε θεωρώ ότι τώρα πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως. Και η εβδομάδα που έρχεται, που είναι μεγάλη εβδομάδα και για όλους μας ήταν πάντοτε συνδεδεμένη με ταξίδι, επιστροφή στον τόπο, παρέες, αγκαλιές, λίγο πριν βεβαίως ο εκκλησιασμός και όλα αυτά, νομίζω ότι αλλάξει για φέτος, για καλό όμως, για καλό σκοπό. Υπουργέ, αν και βγήκατε σε εκπομπή που λέγεται Τρόικα, εντούτοις... Φοβερή ονομασία παρεπιόντως. Εντούτοις οφείλω να πω ότι οι Ευρωπαίοι μας δηλεύουν στο επίπεδο, έτσι. Δεν είναι φοβερό. Είναι φοβερό, είναι συγκινητικό, όταν μερικούς μήνες πριν ήμασταν το μαύρο πρόβατο, δαχτυλοδειχτούμενοι για την αδυναμία, για την αναρχία, για την ανυπακοή, ότι δεν κάνουν, δεν δείχνουν. Και μερικούς μήνες μετά να λένε, να η Ελλάδα, διάβαζα χθες. Δεν το διάβασα, μου το μετέφρασε ένας φίλος μου, γιατί δεν ξέρω ιταλικά. Αλλά μου έστειλε ένα ωραίο δημοσίευμα από μια κεντρική ιταλική ιστοσελίδα, site, ιδιογραφικό, πολιτικό. Και αφού ανέφερε τι και πώς, με αφορμή φυσικά τόσα γίνονται και στην Ευρώπη, κατέληγε με ειδική αναφορά στην Ελλάδα, στον Έλληνα Πρωθυπουργό που έκανε ύμνους για το πώς η Ελλάδα κινήθηκε, πώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός έκανε αυτά, έκανε τα άλλα, και πώς οι άλλες χώρες, και δικαίως το λένε, έμειναν πολύ πίσω και παρακολούθησαν έτσι με μια, θα λέγαμε, ένα εγωισμό όλο αυτό που ερχότανε. Φυσικά το ίδιο έκανε η Ιταλία, η Γαλλία, η Αμερική, η Αγγλία, η Ολλανδία, και σήμερα εδώ η κατάσταση δεν είναι η καλύτερη στις χώρες τους. Ευχόμαστε το συντομότερο και εκείνοι να βρουν το ρυθμό τους, να καταφέρουν να διαχειριστούν ικανά και ικανοποιητικά τον ιό και να τον εξουδετερώσουν όσο συντομότερο. Έχουμε βέβαια και εμείς τα προβλήματά μας, έτσι. Βέβαια και έχουμε. Ποιος σας είπε ότι ένα δημόσιο σύστημα υγείας μετά από μια δεκαετή μνημονιακή κόπωση ήταν έτοιμο να αντιμετωπίσει? Δεν ήταν έτοιμο. Τα προβλήματα υπήρχαν, αλλά ξέρετε τι υπάρχει σε εμάς, στην Ελλάδα. Δεν το λέω για να κοκορευτούμε και να πούμε τι Έλληνες που είμαστε, τι φοβερή τρομερή, αλλά είναι γεγονός, είναι αλήθεια αυτό. Έχουμε ψυχή. Δηλαδή ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, οι εκαβίτες, οι ιδιώτες γιατροί, οι φαρμακοποιοί έχουν δώσει την ψυχή τους αυτή την περίοδο. Αλήθεια είναι αυτό. Και βάζω τους ιδιώτες γιατρούς και τους φαρμακοποιούς, γιατί ξέρετε, αν και εκείνοι δεν λειτουργούσαν συντονισμένα, να είστε βέβαιοι ότι τα νοσοκομεία θα είχαν ήδη έρθει στο απροχώρητο, θα είχαν κορεστεί, διότι θα υπήρχε και η παρουσία και πολλών που είτε κατά φαντασία είναι ασθενείς, ηλικιωμένων, είτε πραγματικά μπορούν να μεταφέρουν λίγο αργότερα την εξέτασή τους ή την επέμβασή τους. Και μια καλή διαχείριση που γίνεται από όλους, έχουμε καταφέρει να έχουμε τα δημόσια νοσοκομεία σε μια διαρκώς εξελισσόμενη προς το καλό κατάσταση. Ο αριθμός των μονάδων εντατικής θεραπείας αυξάνεται, θα φτάσουμε περίπου στους 1000,
και θα έχουμε ένα μεγάλο αριθμό. Πρώτος στόχος είναι να έχουμε βρει 400 μονάδες, 400 κρεβάτια μόνο για περιπτώσεις κορονοϊού. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, δεν το έχουμε καταφέρει. Και κυρίως δεν έχει κορεστεί, δεν έχει γονατίσει το δημόσιο σύστημα υγείας από περιστατικά της ίωσης, της πανδημίας. Θεωρώ ότι το έχουμε καταφέρει καλά μέχρι αυτή την ώρα και επαναλαμβάνω ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς που παλεύουν και δουλεύουν. Και ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς που δίνουν την ψυχή τους και τα χρήματά τους. Έχουμε δηλαδή χορηγούς και δεν αναφέρω μόνο σε ιδρύματα ο Νάση, η Νιάρκος, η Αγγελόπουλη και άλλοι και μεγάλη χορηγία. Αναφέρομαι και στους ανθρώπους που ανήκουν στην οικογένεια του αθλητισμού και που με το δικό τους τρόπο, λίγα ή πολλά, σημασία έχει ότι κάνουν μια πρωτοβουλία. Ήδη εμείς την προηγούμενη Παρασκευή ανακοινώσαμε μια σειρά από στελέχη, προτεργάτες, διοικητικούς, ιδιοκτήτες, συνδέσμους επαγγελματιών, παιχτών, ΠΑΕ, ΚΑΕ, ό,τι είχαν και ό,τι μπόρεσαν, με όποιο τρόπο μπόρεσαν να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια και σήμερα βγαίνει μια δεύτερη ανακοίνωση με αντίστοιχες πάλι πρωτοβουλίες ανθρώπων της οικογένειας του αθλητισμού που και εκείνοι στηρίζουν. Μπράβο σε όλους, γιατί αυτή είναι η Ελλάδα της αλληλεγγύης και της συνολικής προσφοράς. Σωστό. Κύριε Υπουργέ, είναι φυσιολογικό στην Ελλάδα την εβδομάδα, τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα να πάμε σε μια αυστηροποίηση των μέτρων, γιατί τώρα ανοίγει και ο καιρός, έχουμε και Πάσχα, είναι φυσιολογικό κάποιος κόσμος να θελήσει να βγει από τα σπίτια του. Να μας πείτε δύο πράγματα σε σχέση με αυτά τα μέτρα που λαμβάνετε και αν υπάρχει, αν έχετε στην κυβέρνηση, έναν ορίζοντα σιγά σιγά απεμπλοκής από αυτή την κατάσταση. Αν υπάρχει δηλαδή με βάση τις επιστημονικές απόψεις, αν υπάρχει ένας ορίζοντας για το πότε θα πάμε σε μια ύφεση της πανδημίας και θα μπορέσουμε να χαλαρώσουμε λίγο τα μέτρα. Λέτε εσείς τώρα, εγώ ο ίδιος, αφήστε τον οποιοδήποτε τρίτο τέταρτο, ο ίδιος, να μην έχω ανάγκη να φύγω, να είμαι, να βρεθώ μεγάλη εβδομάδα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, να πάω όπως έκανα κάθε χρόνο σε εκκλησιασμούς, σε συγκεκριμένα μοναστήρια που έχουμε ιδιαίτερη αγάπη και σε μια φιλία και έτσι να αφήσουμε τον εαυτό μας να νιώσει την κατάνοιξη των ημερών και να ζήσουμε την ανάθεση στο οικογενειακό τραπέζι με όλα τα αδέρφια, παρέα, αγαπημένοι όπως είμαστε πάντοτε. Το έχω ανάγκη και εγώ, όπως το έχουν ανάγκη φαντάζομαι και οι ακροατές, φαντάζομαι και εσείς οι ίδιοι. Έτσι. Όμως δεν θα το κάνουμε φέτος. Και δεν θα το κάνουμε φέτος, γιατί δεν πρέπει να το κάνουμε. Γιατί αν το κάνουμε μια εβδομάδα ή μια ημέρα χαλάρωσης, μπορεί να μας φέρει δυσάρεστες εξελίξεις. Δηλαδή να σας πω τώρα το περιστατικό στη Λάρισα, που έχει γίνει πολλής λόγος από χθες και σήμερα το πρωί. Μια συμπεριφορά, έτσι, καταρχήν το πίστηκαν σε ένα καταβλισμό Ρωμά, κάπου περίπου στα 20 περιστατικά. Ναι. Που είχαν προσβληθεί από τον ιό. Τώρα, αυτοί λειτουργήσαν έναν εγκέφαλα. Και μάλιστα κάποιοι συμμετείχαν, πήγαν και συνέχισαν να κάνουν την παρουσία τους στις λαϊκές αγορές και να πουλάνε προϊόντα κάποιοι από τους Ρωμά. Αντιλαμβάνεστε πόσο εύκολο είναι μέσα σε 2-24 ώρες και γρηγορότερα, εκεί που η εικόνα φαίνεται να ομαλοποιείται και να αρχίζουμε να βλέπουμε το φως της εξόδου και της Αναστάσεως παρέα, να δούμε άλλα πράγματα. Να δούμε δηλαδή νούμερα, να εκτροχιάζεται η κατάσταση. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι από μια στιγμή στην άλλη μια μέρα χαλάρωσης, τι δυσάρεστα αποτελέσματα μπορεί να φέρει. Άρα λοιπόν θα μείνουμε σπίτι, θα ακούσουμε τη λειτουργία όποιοι επιθυμούμε από την τηλεόραση ή από το ραδιόφωνο, θα κάσουμε αγκαλιά με τη στενή μας οικογένεια και θα μιλήσουμε και θα αξιοποιήσουμε την τεχνολογία που δόξα τω Θεώ μας δίνει φοβερές δυνατότητες τώρα μέσα από τις τηλεδιαχειρήσεις, με τα Skype, με τα FaceTime, να επικοινωνήσουμε με τους δικούς μας. Είναι μια εξαίρεση, είναι μια ιδιαίτερη περίοδο. Θα τη ζήσουμε ενωμένοι, αγαπημένοι και κυρίως με στόχο το κοινό καλό. Σωστά. Σωστά. Πάμε, Υπουργέ, λίγο τώρα και στο αντικείμενό μας, στο πεδίο μας και στο πεδίο σας. Χθες πήρατε μια σημαντική απόφαση, έχω την εντύπωση, η οποία δίνει την ελευθερία εντός εισαγωγικών στις λίγες και στις ομοσπονδίες να αποφασίσουν για το μέλλον των πρωταθλημάτων τους. Νομίζω ότι είναι μια απόφαση που είναι προς τη θετική κατεύθυνση, δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό την πήρατε. Θα σας πω. Εγώ είχα καταρχήν να σας πω ότι όλη την περίοδο είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τους πρόεδρους όλων των ομοσπονδιών, των λιγκών, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, τους συνδέσμους επαγγελματιών παιχτών μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρου, με προπονητές, με ολυμπιονίκες, με κορυφαίους αθλητές. Έχουμε μάλιστα, επιτρέψτε μου να αναφερθώ και στο ΖΙΣ αθλητικά,
πάρει εξαιρετικές πρωτοβουλίες τουλάχιστον κατά κοινή ομολογία, πολύ πρωτότυπες αλλά και ενδιαφέρουσες, όπου ο αθλητισμός παίρνει μια κεντρική θέση σε αυτή την λέλαπα, την πανδημία που μας έχει χτυπήσει, με πρωτοβουλίες, με μηνύματα διαδικτυακά από κορυφαίους αθλητές, γιατί τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ εκ μέρους της κυβέρνησης, με μηνύματα για σωστή διατροφή, άρα ισχυρό νοσοποιητικό σύστημα, με βιντεάκια για συμβουλές γυμναστικής στο σπίτι, που επίσης χρειάζεται για να βρισκόμαστε σε ευεξία και σε καλή φυσική κατάσταση, αλλά και για πρωτοβουλίες συμμετοχής και διοργάνωσης ή διοργάνωσης ή συμμετοχής σε οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση αιμοδοσιών, για αιμοδοσίες, για φιάλες αίμα, γιατί το αίμα αυτή τη στιγμή είναι, οι ανάγκες για αίμα είναι αυξημένες. Και σας πληροφορώ ότι είναι πολύ συγκινητική αυτή η πρωτοβουλία. Δηλαδή, κάναμε στον Άγιο Κοσμά την προηγούμενη εβδομάδα, μάλιστα έδωσα και εγώ αίμα εκεί. Φτάσαμε σε αριθμό ρεκόρ, 75 φιάλες αίμα. Χτες πραγματοποιήσαν και στη Θεσσαλονίκη, στο Καφτατζόγλιο και σήμερα συνεχίζουμε, και στο Ηράκλειο, σήμερα και στα Χανιά, αύριο και μεθαύριο στο ΣΕΦ, Καβάλα και παντού. Δηλαδή συνεχίζεται, γίνεται μια προσπάθεια με παρουσία αθλητών, παραγόντων, μελών δηλαδή της αθλητικής οικογένειας. Κρατήστε το, ναι. Αθλητική οικογένεια. Είχαμε χρόνια να ζήσουμε και να απολαύσουμε αυτό το αίσθημα της οικογένειας. Της αθλητικής με τις διαφορές μας, δεν το συζητώ. Εδώ εμείς ήμασταν 6 μέλη, 4 αδέρφια και 2 γονείς 6 και πάντοτε τσακωνόμαστε, αλλά καταλήγαμε κάτω. Όσο μάλλον σε μια οικογένεια που έχουμε διαφορετικά αθλήματα, έχουμε διαφορετικές αφετηρίες, υπάρχει ο στόχος, ο ανταγωνισμός, τα πρωταθλήματα, το να τ' άλλο. Παρ' όλα αυτά όμως, σε αυτή τη φάση, στην παρούσα φάση, εγώ χαίρομαι και το λέω με μεγάλη συγκίνηση. Πιστέψτε με, δηλαδή, το υπηρετώ και το κάνω μέσα από την καρδιά μου, διότι λειτουργούμε ως οικογένεια αθλητική που υπερασπιζόμαστε και τις βασικές αξίες του αθλητισμού, που είναι η αλληλεγγύη, η κοινωνική προσφορά, η αγάπη, αλλά από την, και η συνεισφορά, η στήριξη, αλλά και από την άλλη όμως κάνουμε και καλό. Στα πλαίσια λοιπόν όλης αυτής της δράσης με το ΔΙΣ αθλητικά και της συνεργασίας που έχουμε με όλους τους φορείς, της καλής συνεργασίας που έχουμε με τους εργαζόμενους στη Γενική Διοίκηση αλλά και στους επιπτωμένους φορείς του Υπουργείου Αθλητισμού, είχα και επικοινωνίες με όλους τους προέδρους, στην προσπάθεια να υπάρξει μια κοινή απόφαση. Είδαμε ότι αυτό δεν είναι εφικτό, η αλήθεια να λέγεται. Γιατί άλλη άποψη των μπασκετικών και κυρίως της Λίγκας του μπάσκετ με τον κύριο Γαλατσόπλο, με τον οποίο έχω μια άριστη συνεργασία, όπου υπήρχε μια ομόφωνη απόφαση των ομάδων που συμμετέχουν στη Λίγκα, ότι ξέρετε, θέλουμε να σταματήσει το πρωτάθλημα για αυτούς τους λόγους. Απολύτως σεβαστό. Ωστόσο όμως και γραπτός και επισήμως. Ωστόσο όμως πρέπει να υπάρχει, που δεν έχει υπάρξει ακόμα, επίσημη θέση και της ΕΟΚ, της Αντίστοιχης Ομοσπονδίας. Ούτε φαίνεται να έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία που καλό είναι να υπάρξει και νομίζω θα υπάρξει στο τέλος και με το Σύνδεσμο Επαγγελματιών Παιχτών του μπάσκετ. Αντίστοιχο κλίμα, χωρίς να έχουμε κάτι επίσημο, είχε αρχίσει να διαμορφώνεται και στον χώρο του βόλεϊ. Που και εκείνοι έχουν τη Λίγκα, έχουν την Ομοσπονδία, το αντίστοιχο Σύνδεσμο Επαγγελματιών Παιχτών. Στο ποδόσφαιρο είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Είναι η Λίγκα 1, η Λίγκα 2, η Football League, η ΕΠΟ, φυσικά ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Παιχτών Ποδοσφαίρου, αλλά έχουμε και την UEFA. Τα μηνύματα βεβαίως που παίρναμε όλοι όσοι ερχόμαστε σε επαφή με την UEFA, με την κεντρική διοίκηση, είναι ότι το είδαμε και από τις δηλώσεις του Προέδρου, δηλαδή ότι καλό είναι βεβαίως πρώτα ο άνθρωπος, πρώτα ο αθλητής, σωστά, αλλά υπάρχει μια επιδίωξη να συνεχιστεί το πρωτάθλημα, έστω και με αγώνες μέσα στο καλοκαίρι, έστω με ένα πιο συμπιεσμένο πρόγραμμα, έστω. Να κάνω διάφορους σχεδιασμούς οι οποίοι εγώ τους ακούω και δεν έχω κανένα λόγο να διαφωνήσω, εάν φυσικά όμως όλα αυτά υιοθετηθούν και από τη Λίγκα και από την ΕΠΟ και από το Σύνδεσμο Επαγγελματιών Παιχτών που το θέλουν. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο, εφόσον φυσικά είναι απόλυτα εναρμονισμένα και με τις συμβουλές των ειδικών του ΕΟΔΗ, τον κύριο Τσιόδρα και τους λοιπούς. Δηλαδή, αν εμείς έχουμε στην Ελλάδα μια άποψη των ειδικών που μέχρι στιγμής τους ακούσαμε και δεν χάσαμε. Ότι ξέρετε, γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να γίνει αυτό και αυτό. Εμείς θα πάμε κόντρα επειδή, ξέρω εγώ, είμαστε ειδικοί, σαφώς και όχι. Θα κυριαρχήσει ο εγωισμός, εγώ τα ξέρω όλα, σαφώς και όχι. Γι' αυτό λοιπόν με μέτρο, με σύνεση και βήμα-βήμα, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της UEFA, τις οποίες διατυπώνει και εκείνη. Βλέπουμε ότι πάμε και βλέπουμε. Είναι μια διαλογική με μια πρόθεση η οποία είναι καταγεγραμμένη νομίζω με τον πιο επίσημο τρόπο. Σωστά. Έχουμε στο εσωτερικό μια άποψη που διαμορφώνεται ότι ναι, κάποιος δεν έχει να σταματήσει, κάποιος να συνεχίσει. Υπάρχει μια ζήμωση όμως και χθες μια συνεδρίαση από
που και εκεί υπόθηκαν διάφορα πράγματα, αυτός να καταλήξουν φυσικά κάπου και λογικό είναι. Από την άλλη υπάρχει και ένας, υπάρχουν και δύο κόσμοι στο ποδόσφαιρο, είναι το επαγγελματικό και το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, που σε ό,τι αφορά το αεραστεχνικό που είναι πολυπληθέστερο σε αριθμό, σε παράγοντες, σε παίχτες, εκεί τα πράγματα σαφώς είναι εντελώς διαφορετικά εν συγκρίση με το επαγγελματικό που έχεις και συμβόλαια, που έχεις ιδιωτικά δικαιώματα, που έχεις άλλου είδους λεπτομέρειες που πρέπει να οργανώσεις. Αλλά ωστόσο θέλω να σας πω τούτο. Εδώ αναβλήθησαν οι Ολυμπιακοί αγώνες με απαιτήσεις και συμβόλαια σε οικονομικό επίπεδο πάντοτε νούμερα σαφώς πολύ μεγαλύτερα, γιατί βεβαίως και εκεί κυριάρχησε η λογική του ότι πρώτα απ' όλα είναι οι αθλητές, η υγεία των αθλητών και όλων των εμπλεκομένων με την Ολυμπιακή Διοργάνωση. Άρα λοιπόν ναι. Και εδώ εφόσον αποφασιστεί η διακοπή του πρωταθλήματος ή η συνέχιση του, έστω με ένα πιο συμπιεσμένο πρόγραμμα, μέσα στο καλοκαίρι, νομίζω ότι η λύση θα βρεθεί από μέρους μου, το ξεκαθάρισα και χθες. Δεν θα υπάρχει λογική, δεν υπάρχει λογική, αποφασίζω και διατάζω, ούτε για αστείο. Με συνένεση και με συνεννόηση θα καταλήξουμε κάπου. Η διάταξη αυτή, την οποία μου τη ζήτησαν ήδη και από τον μπάσκετ και από τον βόλεϊ, για να επεξεργαστούν νομικά πριν την ψηφίσουμε πλέον με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, θα γίνει αναγκαστικά, πριν εφαρμοστεί τέλος πάντων, μήπως χρειάζονται κάποια λεπτομέρεια. Και από το ποδόσφαιρο, νωρίτερα είχα μια πρώτη επικοινωνία, αλλά θα έχω και αμέσως μετά και μια επικοινωνία και με τον κύριο Γραμμένο για να συζητήσουμε μια σειρά από θέματα. Αν θέλουν και εκεί πέρα να εξεταστεί πριν την περάσουμε από τη Βουλή και από τη Γραφή, οπότε να πάρει ΦΕΚ, είμαστε στη διάθεσή τους για να καταλήξουμε σε ένα πλαίσιο που θα πάρει ο καθένας με τα δεδομένα τα δικά του, πάντοτε σεβόμενος, επανάλαβαν όλες αυτές τις παραμέτρους, μια σωστή απόφαση και χρήσιμη και για το άθλημά τους, και για τους αθλητές τους, και για τους παράγοντες ολόκληρους. Λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα δεδομένα που εκείνοι σαφώς ξέρουν σε κάθε λεπτομέρεια, με κάθε λεπτομέρεια πολύ περισσότερο. Και δεν είναι μόνο αυτές οι ομοσπονδίες, μόνο, είναι και άλλες ομοσπονδίες. Είναι και άλλες ομοσπονδίες, ας πούμε το handball. Είναι άλλες ομοσπονδίες όπως είναι η γυμναστική, όπως είναι ο Στίβος, που και εκεί πρέπει να πάρουν άλλες αποφάσεις. Άρα λοιπόν, επειδή εγώ δεν θέλω να μπαίνω στη θέση και να γνωρίζω τα πάντα που δεν τα γνωρίζω όλα, και ειδικά τις δεδομένες του κάθε αθλήματος, εξουσιοδοτώ με αυτόν τον τρόπο και νομιμοποιώ με αυτόν τον τρόπο την κάθε ομοσπονδία να λάβει υπόψη της τα πάντα και εγώ θα είμαι αυτός που θα επισφραγίσω την απόφασή τους εφόσον τεκμηρωμένη, σοβαρή και μετρημένη. Αλλά πάντοτε με συνεννόηση. Εννοείται. Μια που μιλάμε να σας πω, θέλω για UEFA, FIFA κτλ. Επειδή ο ξενός είναι να κυριαρχήσει ένα πνεύμα συνεννόησης και συνεργασίας. Περνά μια δυσκολία και αυτό αφήνει και καλά στοιχεία πίσω του. Είδαμε τις πραγματικές αξίες του αθλητισμού. Τις βλέπουμε. Βλέπουμε τις πραγματικές αξίες του ανθρώπου, της καθημερινότητάς μας. Και είμαι βέβαιος ότι όλοι μας έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας, βρισκόμενοι περισσότερο χρόνο στο σπίτι. Είμαι περισσότερη ηρεμία στο γραφείο με λιγότερο κόσμο, με κανένα κόσμο, δηλαδή κανένα ραντεβού δεν γίνεται ούτως ή άλλως, παρά μόνο τη διασκέψη ή τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν είναι για εμάς μια χρυσή περίοδο να καταλάβουμε τα λάθη μας, πού πήγαμε σωστά, τι δεν κάναμε όπως έπρεπε, όλα αυτά. Και σας μιλώ ειλικρινά, εγώ νιώθω σαφώς κάθε μέρα και πολύ πιο καλά με τον εαυτό μου, διότι έχω εντοπίσει και λάθη και τριβές και σημεία που πιθανότατα να μην είχα ακολουθήσει. Δηλαδή, όντας με αυτό κάνε άπαντες. Άρα η κοινωνία μας είμαι βέβαιος ότι θα βγει καλύτερη από αυτή την ιστορία. Από αυτή τη δοκιμασία. Μιλήσατε για UEFA και FIFA και γενικότερα το πλάνο που έχουν. Βέβαια, ο κορονοϊός ήρθε σε ένα χρονικό σημείο που ήταν σε εξέλιξη μια προσπάθεια συνεννόησης της ελληνικής κυβέρνησης, του ελληνικού ποδοσφαίρου με την FIFA και την UEFA. Πείτε μας λίγο. Έχει κολλήσει αυτό το θέμα με το, να το ονομάσω εγώ, μια που είμαστε και τρόικα, μνημόνιο συνεργασίας της Ελλάδος με την FIFA σε σχέση με την επίλυση διάφορων ζητημάτων, θεμάτων. Έχετε ξεκινήσει μια διαδικασία ως ελληνική κυβέρνηση και έχει, αφού μας απαντήσετε σε αυτό, δηλαδή σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε πάνω σε αυτό το κομμάτι, έχω και ένα ακόμα ερώτημα επιμέρους που αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Νομίζω ότι έχοντας τελευταία επικοινωνία πριν τρεις νομίζω ημέρες, ετοιμάζεται αυτή η έκθεση που είχαν δεσμευτεί κατά την υπογραφή των μνημονίων από πλευράς Πρωθυπουργού, ότι θα είχαμε με τις παρατηρήσεις ότι αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Προσωπικά επιτρέψω να σας πω ότι 2,5 χρόνια που είναι ούτως ή άλλως βρίσκονται στην Ελλάδα για των εκπροσώπων τους, φαντάζομαι τα γνωρίζουν ή θα έπρεπε να τα γνωρίζουν, δεν περιμένουν τώρα να τα μάθουν. Άρα
το αν υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση είναι απολύτως δικαιολογημένη, δεδομένου ότι όλα υπολειτουργούν. Ωστόσο όμως, συνολικά δεν έχουμε κανένα λόγο να καθυστερήσουμε, δεδομένου ότι τα γνωρίζουμε ότι 2,5 χρόνια και παραπάνω είναι για τον εκπροσώπο του στην Ελλάδα και παρακολουθούν και προτείνουν και παρατηρούν και σχολιάζουν και βγάζουν άλλοτε κίτρινη και άλλοτε κόκκινη κάρτα. Δηλαδή, καλό είναι να έχουμε το συντομότερο τις παρατηρήσεις τους, ώστε να κινηθούμε και εμείς ανάλογα με την επαναφορά μας στην κανονικότητα. Ωστόσο όμως και μια καθυστέρηση από μέρους τους δεν θα είναι αδικαιολόγητη, είναι δικαιολογημένα γιατί όλα υπολειτουργούν. Εδώ είμαστε. Δεν μας κυνηγά από το 2011, τα πάντα έχουν σταματήσει. Άρα με ηρεμία θα το αντιμετωπίσουμε όταν έχουμε το καλό και η ώρα που θα παραδώσουν όπως έχουν δεσμευτεί τις σχετικές παρατηρήσεις προτάσεις τους. Να ρωτήσω το Δημήτρη και να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα να κάνει και ο Στέργιος ερωτήσεις που θέλει. Μέσα σε αυτό το μνημόνιο έχει μιλήσει ο κύριος Γεραπετρίτης πριν από ένα μικρό χρονικό διάστημα και είπε ότι θα υπάρχει πρόβλεψη για αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τον Άρη, με την παλιά ΠΑΕ, γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο ενώ είναι εναρμονισμένη η ΠΑΕ Άρης με το νομικό πλαίσιο που επικρατεί στην Ελλάδα, με τη δημιουργία που έκανε της νέας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας, κληρονομεί ξαφνικά, γιατί άλλαξε το σκεπτικό της FIFA πάνω σε αυτό το κομμάτι, κάποια χρέη από το 2007 είναι η περίπτωση του συστών, ας πούμε, για παράδειγμα. Πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι έχετε εσείς ενημέρωση αν υπάρχει εξέλιξη, γιατί το έχει σημειώσει ο κύριος Γεραπετρίτης ότι θα κοιτάξουμε να το λύσουμε και γιατί δεν είναι μόνο θέμα του Άρη. Ο Άρης το αντιμετωπίζει τώρα, αλλά προφανώς γνωρίζετε ότι αν ισχύσει για τον Άρη αυτό, θα ακολουθήσουν και για άλλες ομάδες, νομίζω, και όφη. Έτσι, για να το πω και λίγο τοπικιστικά, είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι των ομάδων που έχουν ιδρύσει νέες ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες και δεν εμπλέκονταν μέχρι τώρα, αλλά με το σκεπτικό της FIFA ίσως να έχουν προβλήματα. Ο όφη, η ΑΕΚ, η Λάρισα, ο Πανιόνιος, ο Άρης είναι τώρα στο επίκεντρο. Δεν έχω υπόψη μου τη δήλωσή του αυτή που μου λέτε. Μπορώ όμως να σας πω ότι είναι μια κουβέντα η οποία έγινε και από μέρους μου. Ακριβώς το προηγούμενο βράδυ, πριν την υπογραφή που είχαμε βρεθεί με όλους τους, με όλη την αντιπροσωπεία από FIFA UEFA για αρκετή ώρα μέχρι αργά το μεσάνυχτα, που έτσι πολύ πιο χαλαρά συζητήσαμε για αρκετά θέματα, και την επόμενη μέρα ακολούθησε η υπογραφή των μνημονίων από τον Πρωθυπουργό. Άρα αυτό το θέμα έχει τεθεί, έχω ενημερωθεί ήδη από τη διοίκηση του Άρη, πολύ σωστά, και είναι κάτι το οποίο σαφώς μας ενδιαφέρει. Δεν είναι τη αρμοδιότητά μας, αυτό είναι γεγονός. Ωστόσο όμως, ναι, μας ενδιαφέρει, το έχουμε αναδείξει. Και προσωπικά θέλω να το κάνω, γιατί όντως, όπως πολύ σωστά του είπατε, σήμερα είναι ο Άρης, αύριο θα είναι μια άλλη ομάδα που έχουμε αντιτές στην Ελλάδα που έχουν ακολουθήσει την ίδια διαδικασία. Ναι, και πρέπει να το δούμε. Και πρέπει να το συμπεριλάβουν στις παρατηρήσεις τους και στις προτάσεις τις βελτιωτικές. Αναμένουμε όμως, δεν έχω ενδιάμεσα, δεν έχουμε κάνει κουβέντα γι' αυτό, να σας πω την αλήθεια. Άρα δεν έχω κάτι παραπάνω να σας δώσω αυτή την ώρα. Αλλά ότι το γνωρίζω, στο θέμα το γνωρίζω, ότι το γνωρίζουν και εκείνοι το γνωρίζουν, σας διαβεβαιώ ότι το έχω μεταφέρει και ο ίδιος. Ελπίζω να συμπεριληφθούν στις παρατηρήσεις, διαφορετικά το θέσουμε σε δεύτερο χρόνο, μόλις πάρουμε τις πρώτες παρατηρήσεις τους, την πρότασή τους, θα το θέσουμε εκ νέου, δηλαδή δεν θα το αφήσουμε έτσι. Κύριε Υπουργέ, να πάμε λίγο σε ένα θέμα που στιγμάτισε το φετινό πρωτάθλημα και ακόμα είναι σε εξέλιξη. Απομένει η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ. Αναφέρομαι φυσικά στην υπόθεση του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης. Θεωρείται υπερβολική την αρνητική στάση του ΠΑΟΚ, της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του κόσμου της απέναντί σας? Έχει ζητήσει την παραίτησή σας με ανακοινώσεις, έχει χαρακτηρίσει την Επιτροπή αυγενάκια Επιτροπή. Δηλώσατε την περασμένη Παρασκευή σε άλλο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης ότι αν έχω κάνει λάθη να τα διορθώσω. Γενικώς, ποιος σας είπε του ΠΑΟΚ? Είπε κανένας ότι εσείς είστε λάθαστοι ή εγώ ως πολιτικός είμαι λάθαστος ή κάθε διοίκηση της κάθε ΠΑΕ είναι λάθαστη ή δεν κάνω λάθος εκτιμήσεις ή δεν λειτουργούμε? Πολλές φορές και εσείς και εγώ και ο καθένας. Είναι στιγμές που διαχειριζόμαστε το θυμό μας ή την έντασή μας ή το αίσθημα της αδικίας, της υπερβολής, με διάφορους τρόπους. Ωστόσο όμως, βεβαίως, σε αυτή τη λογική, εγώ δεν έχω με τίποτα να πω ότι δεν δέχομαι αν έχω κάνει το παραμικρό λάθος. Ωστόσο όμως, εάν αποδεικνύονταν το παραμικρό λάθος, εδώ να το παραδεχτώ. Δηλαδή, είναι ψευδές ότι η Επιτροπή αυτή είναι αυγενάκι, όπως έτσι χαρακτήρισαν, διότι δεν έβαλα μέλη, δεν διόρισα μέλη λίγο πριν βγει η απόφαση, απλά και μόνο για να επηρεάσω ή να κατευθύνω, όπως γράφτηκε κατά κόρον και υπόθηκε. Ψευδός. Όπως είπα λοιπόν, και τώρα με περισσότερη ηρεμία μπορεί να το καταλάβει ο καθένας και μπορεί να το διασταυρώσει και ο καθένας, δεν είναι αποφάσεις, κύριε Χρήστο, να δίνω ψυχηριστά, όλα αυτά είναι στο διάβγεια.
ανέλαβα ως Υπουργός Αθλητισμού, η Επιτροπή συγκεκριμένη ήταν ακέφαλη και έπρεπε άμεσα να βρω το 7ο μέλος ή το πρώτο κατά σειρά ή την εσταμελής επιτροπής, δηλαδή τον πρόεδρο, για να προχωρήσει να δουλέψει για να ελέγξει τους φακέλους των ομάδων του ποδοσφαίρου, του βόλιου, του μπάσκετ και να ξεκινήσει το πρωτάθλημά τους. Και να θυμίσω ότι η επιτροπή ήταν ακέφαλη πριν 3,5 μήνες. Δηλαδή, επί ΣΥΡΙΖΑ είχε παραιτηθεί ο πρόεδρος και δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε λειτουργία της επιτροπής. Τέλος πάντων, έγινε αυτή η επιτροπή, τοποθετήθηκε ο πρόεδρος νομιμότατα, αμυστοί άπαντες. Και ξεκίνησε και έγινε η άνεχη και ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Κάποια στιγμή, 2,5 μήνες μετά, παραιτήθηκε ένα μέλος τακτικό και το αναπληρωματικό του, καθηγητές πανεπιστημίου, όπως όριζε ο νόμος, λόγω φόρτου εργασίας. Και το τακτικό και το αναπληρωματικό. Έτρεξα να καλύψω το δεύτερο κενό που μου δημιουργήθηκε και δεν δημιούργησα. Δεν έδιωξα κανένα για να βάλω κάποιον άλλο. Έτσι. Και αφού κατέληξα μετά από μια προσπάθεια, που δεν ήταν και εύκολη, δεν ήθελα να βρει κάποιον να αφιερώνει τον χρόνο του, να αφήνει τις σπουδές του, τα μαθήματά του, την οικογένειά του για να συμμετείχει σε μια επιτροπή η οποία είχε βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων χωρίς να έχει λίγο τη λόξα του ποδοσφαίρου και να τ' αρέσει η συμμετοχή και όλο αυτό. Τέλος πάντων, καταλήξαμε και βρήκαμε τακτικό και αναπληρωματικό. Με μεγάλη προσπάθεια, διότι είναι άμυστοι. Δεν μπορούσαν να τους καλύψουν ούτε καν τα εισιτήρια. Ενώ είχαν το πείσουμε και από το Ηράκλειο κάποιους εξαιρετικούς φίλους που μπορούσαν να βοηθήσουν. Ή από τα υπόλοιπα, είχα τη Λάρισα, ας πούμε, ακόμα και από την Πάτρα, από την Κόρυθο ή από πανεπιστημιακά ιδρύματα που είχαν και σχετικούς με το αντικείμενο, έχουν σχετικά τμήματα, αλλά ακόμα και τα οδηπορικά δεν μπορούσαν να καλυφθούν από κανένα από το Υπουργείο, ούτε πουθενά. Οπότε αναγκαστικά πήγε στις πιο κοντινές λύσεις. Αφότου έγινε η τοποθέτηση του δεύτερου κενού, καλύφθηκε το δεύτερο κενό που δημιουργήθηκε, δεν δημιούργησε, επαναλαμβάνω, ήρθε η ένσταση από πλευράς Ολυμπιακού, συνεδρίασαν πάνω από 1,5 μήνα και βγήκε τελικά αυτό το πόρισμα. Από εκεί και πέρα όμως τις αποφάσεις για τις τιμωρίες, ούτε η συγκεκριμένη επιτροπή τις βάζει, ούτε φυσικά ο Αβγενάη τις επικυρώνει, ούτε τις απορρίπτει. Άρα λοιπόν υπήρξε μια ένταση, αλήθεια είναι. Αλλά τελικά νομίζω ότι με πιο ήρεμο μυαλό καταλαβαίνει κανείς ότι υπήρξε μια υπερβολή από κάποιους. Σε ό,τι με αφορά, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι καμία παρέμβαση στη λειτουργία οποιασδήποτε επιτροπής και καμία διάθεση να δικήσω την οποιαδήποτε ομάδα, πολύ περισσότερο δε την ομάδα του ΠΑΟΚ, που έχω πει ότι ως φίλαθλος του Όφη από μικρό παιδάκι είχαμε πάντοτε έτσι μια ιδιαίτερη σχέση με τον ΠΑΟΚ και με τον φίλαθλο κόσμο, δεδομένου ότι σε κάποια στιγμή που είχαμε βγει πριν 20 και πλέον χρόνια στην Ευρώπη επί Ευγένιου Γκέραλτ, ο ΠΑΟΚ μας είχε τότε παραχωρήσει, αφού είχε τιμωρηθεί η έδρα του Όφη, ο ΠΑΟΚ μας είχε παραχωρήσει τότε το γήπεδο του, την Τούμπα. Και μάλιστα είχαν γεμίσει το γήπεδο, οι παοξίδες, για να στηρίξουν την ομάδα, μια σπρώμαυρη ομάδα, Όφη, στην πορεία τους, στην πορεία την ευρωπαϊκή. Υπήρχε δηλαδή πάντες ούτως ή άλλως μια θετική διάθεση. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι η ιστορία αυτή έχει πάρει τον δρόμο της, όλοι έχουν κάνει τα συμπεράσματά της. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να δώσω συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση από την ώρα που τώρα προέχουν άλλα πράγματα. Προέχει η ενότητα και κυρίως η αλληλεγγύη μεταξύ όλων μας προς τα προβλήματα που έχουμε να ακολουθήσουμε. Και επαναλαμβάνω, εγώ έχω όλη τη διάθεση να συνεργαστώ και να βοηθήσω την κάθε ομάδα, να απαντήσω στον κάθε φίλαθλο που θα πει με επιχειρήματα και να δώσει ερωτήματα. Εδώ είμαι, δεν έχω ξαναγίσει, ούτε έχω ποτέ κρυφτεί, όπως δεν υπάρχει. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος επιμένει σε μια θεωρία προς την άλλη, την β' κατεύθυνση, γιατί απλά έτσι έμαθε και έτσι θέλει να κάνει, δεν θα τον εμποδίσω, αλλά πάντοτε με ηρεμία και όταν μου δίνεται ευκαιρία θα απαντώ στο κάθε τι που με ρωτάτε και που θέλουν να ακούσουν οι σωστοί φίλαθλοι και οι αντικειμενικοί ακρότες. Πάνω στην σύνδεση της Επιτροπής έχει γίνει όντως πολύ κουβέντα, κύριε Υπουργέ. Ο πρόεδρος της, ο Νίκος Τζουλάκης, από ό,τι διαβάζουμε και μαθαίνουμε, αν θέλετε να του διαψεύσετε, αν δεν ισχύει, έχει στενή σχέση με την οικογένειά σας. Αυτό που είπατε, ο κ. Παρατούρης... Να σας πω, ο αδερφός μου υπήρξε με το γιο του χρόνια στο νοσοκομείο, γιατροί και δύο. Και κάποια στιγμή, όταν παντρεύτηκε ο αδερφός μου, θέλησε να τον στεφανώσει μέχρι εκεί. Αυτό δεν εμποδίζει, ούτε φυσικά επηρεάζει, σε μια άμυστη θέση τη λειτουργία ενός πρώην δικαστικού που έχει μια πορεία στον χώρο. Παρ' όλα αυτά, οι υπόλοιποι έξι, οι οποίοι προϋπήρχαν επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα είχαν διοριστεί από τον Κοντονή και τον Βασιλιάδη. Αν σε περίπτωση λοιπόν όντως ο πρόεδρος λειτουργούσε υπέρ ή εναντίον οποιασδήποτε κατεύθυνση, οι υπόλοιποι έξι τι έκαναν. Και μάλιστα, επαναλαμβάνω, είχαν διοριστεί από την προηγούμενη περίοδο.
Και αυτοί οι οποίοι μάλιστα παρετήθηκαν το τακτικό και αναπληρωματικό μέλος, καθηγητές πανεπιστημίου με ειδίκευση σε εμπορικό δίκαιο, υπερσαρωνή, ξερμόμενη ήταν, γιατί δεν πρέπει να υπερασπιστούν αν έκαναν ότι όντως έκανε λάθος τη δουλειά του. Δηλαδή, γιατί δεν βγαίνουν δημόσια να πούνε ότι όντως τους κατήφθηνε από εδώ ή από εκεί. Νομίζω ότι είναι λάθος αυτό το πράγμα. Λέει, τώρα ναι, ασφαλώς και δεν είναι. Το είπατε και εσείς, ασφαλώς και δεν υπάρχει θέμα παράνομου διορισμού, εντάξει. Από τη στιγμή όμως που ο πρόεδρος της Επιτροπής έχει στενή σχέση με την οικογένειά σας και δύο μέλη είναι από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, δεν προκύπτει, πιστεύετε, ηθικό θέμα. Κάνετε λάθος. Δηλαδή, ναι. Και τι σημαίνει, δηλαδή, ένα πανεπιστήμιο που είστε στον Πειραιά, στο Ηράκλειο, στη Θεσσαλονίκη, οτιδήποτε, σημαίνει ότι αυτομάτως δηλαδή καταργούμε τη γνώση, την ακαδημαϊκή πορεία του καθενός, την προσωπικότητά του, και οποιοδήποτε είναι από τη Θεσσαλονίκη αυτομάτως δεν έχει κρίση, γιατί κατευθύνεται από τη μία την άλλη ομάδα, ή όποιος είναι από τη Λάρισα δεν έχει κρίση γιατί επηρεάζεται, άρα είναι τυφλός για οτιδήποτε διαφορετικό, ή σωστό και δίκαιο κρίνει οποιοδήποτε από τον Πειραιά ή οποιοδήποτε από το Ηράκλειο, δεν έχει κρίση, τη μηδενίζουμε, δεν έχει προσωπικότητα. Είναι λάθος, δηλαδή πραγματικά εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Ας κρίνει τον καθένα από την προσωπικότητά του, από την ορθότητα των θέσεών του, από τη σοβαρότητά του. Θέλω να σας πω κάτι. Εγώ δεν ήξερα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, πραγματικά ούτε τους είχα συναντήσει ποτέ. Και το ήθελα, συνειδητά το έκανα αυτό. Και μάλιστα κάποια στιγμή, όταν ξέσπασε όλη αυτή η ιστορία, είδα ένα-δύο από τα μέλη της Επιτροπής αυτής στα μέσα ενημέρωση να μιλούν. Και δεν σας κρύβω ότι είχα πραγματικά πέσει από τα σύννεφα, αλλά είναι δυνατόν. Ας κρίνουμε λοιπόν τα μέλη, όχι από τον τόπο καταγωγής, ούτε από το που διδάσκουν ή από το που βρίσκονται, από την συμπεριφορά τους, από την ακεραιότητά τους και από την νομιμότητα των αποφάσεών τους. Και νομίζω ότι έχει κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση ο ΠΑΜΚ σωστά και περιμένει και κάποιες αποφάσεις, κάποια έχουν απορριφθεί, κάποια άλλα αναμένονται. Αν βρεθεί κάτι το οποίο είναι μεμπτό, εδώ είμαστε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά μην μιλάμε υποθετικά, οποιοδήποτε κατάγεται από εκεί, αυτομάτως είναι μαύρος, άσπρος, κόκκινος, κίτρινος, μπλε. Δεν είναι. Φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνετε ότι θα υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις από τον Ολυμπιακό, αν ήταν για παράδειγμα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ δεν με ενδιαφέρα που κατάγεται κάποιος. Και σας λέω ειλικρινά ότι είχα αναζητήσει από παντού. Από τον Μητρό Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχε πραγματικά είχαν απευθυνθεί αρκετοί την προηγούμενη περίοδο ακαδημαϊκοί να βοηθήσουν να καταδείξουν με ειδικότητα. Να προσφέρουν ήθελα. Να προσφέρουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο ήθελα. Δεν ήθελα κάτι άλλο. Μέσα από τις γνώσεις τους. Δεν έβρισκα. Και όταν μάλιστα άκουγαν και είχαν το πει διάφορους, μόλις άκουγαν ότι είναι αμυστή και δεν μπορούσαν να τους καλύψουν τα διπορικά, κόλωναν. Πάντως πρέπει να ομολογήσετε. Για μένα δεν είναι κοινό και να σας πω και κάτι. Επιτροπή... Και επειδή επιμένετε, θα σας πω και κάτι, γιατί μάλλον μας σας διέφυγε. Επταμελής είναι η Επιτροπή. Σωστά. Σωστά, ναι. Σωστά. Για πόσα μέλη συζητάμε, ότι συμπλήρωσα, δεν έδιωξα, συμπλήρωσα δύο. Τα υπόλοιπα πέντε από ποια περίοδο βρισκόταν σε αυτή την Επιτροπή? Επί περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, Βασιλιάδη, Κοντονή. Λοιπόν, μην υπερβάλλουμε. Μην υπερβάλλουμε. Καταλαβαίνω ότι το αίσθημα της αδικίας μπορεί να υπάρχει για κάποιους, αλλά μην υπερβάλλουμε. Η λογική και τα νούμερα και οι ημερομηνίες μιλούν καθαρά και με ηρεμία μπορεί να καταλάβει κανείς ότι δεν είναι αυγενάκι στην Επιτροπή και δεν έχω καμία τέτοια διάθεση. Και αν είχα πραγματικά λάθος στη συγκρότηση, θα είχε επικυρωθεί από τα αρμόδια δικαστικά όργανα που κάποιοι απευθύνθηκαν. Ή αν αυτή η Επιτροπή είχε, ξέρω εγώ, αποφασιστικό χαρακτήρα ώστε να πει καταδικάζω και αφαιρώ και κάνω και δείχνω, θα μπορούσε να είχε σχέση. Όμως άλλα είναι τα όργανα τα οποία πρέπει να τις αποφάσεις. Και το οποίο δεν ακούγεται κάτι άλλο για τα υπόλοιπα όργανα, αλλά ακούγεται το πρώτο, το οποίο έχει ένα ρόλο στην ουσία συνεπικουρεί και ελέγχει και διερευνά και δίνει το πόρισμά του για να πάει παρακάτω η υπόθεση αυτή. Νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε, όμως και η Υπουργή άφησε, έδωσε πολλά δικαιώματα. Δηλαδή, το γεγονός ότι η απόφαση, μάλλον η εισήγηση γνωστοποιήθηκε ταυτόχρονα με τη σέντρα του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Βόλο και λίγες μέρες αργότερα η Επιτροπή είπε ότι δεν ήξερε ότι εκείνη την ώρα υπήρχε αγώνας. Δεν μπορεί να σταθεί αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς. Αυτό να το δεχτώ. Παρόλο που δεν λειτουργούν άπαντες σύμφωνα με το πρόγραμμα, το πρόγραμμα των αγώνων. Ναι, αυτό είναι το δεύτερο. Από τους 7, από τους 5 δεν ήξερε ένας ότι εκείνη την ώρα υπάρχει αγώνας. Δηλαδή, τι να σας πω, δεν έχω ίδιο συναστροφή μαζί τους, και αυτό μπορείτε να το διασταυρώσετε, ότι πέρα από το καλημέρα, από το διορισμό του ενός και μετέπειτα του άλλου, με τα υπόλοιπα 5 άτομα δεν είχα ποτέ επαφή, ούτε για τα χρόνια πολλά. Και δεν ήθελα να έχω, γιατί πραγματικά δεν ήθελα να υπάρχει οποιαδήποτε σχέση επιρροής ή εντύπωση ότι επηρεάζονται ή κατευθύνονται. Δεν με ενδιαφέρε. Με ενδιαφέρε να κάνουν τη δουλειά τους καλά
και τα αρμόδια πραγματικά όργανα να επιβάλλουν ό,τι τιμωρία χρειάζεται να επιβάλλουν. Μέχρι και. Άρα αυτό που λέτε μπορεί να είναι ένας. Δεν διαφωνώ ότι το timing θα μπορούσε να είναι διαφορετικό, αλλά δεν ελέγχω το κάτι, τη ΔΕΑΒ που θα βγάλει την ανακοίνωση, τη συγκεκριμένη επιτροπή που θα βγάλει την ανακοίνωση, η κάθε ομοσπονδία που θα βγάλει την ανακοίνωση, η Ολυμπιακή Επιτροπή που θα βγάλει την ανακοίνωση, η διοίκηση του ΆΡΚΑ, του ΣΕΦ που θα βγάλει την ανακοίνωση. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δουλειά μας, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνεστε αυτό. Δεν μπορούμε να έχουμε επιπαντός επιστουτού την έγκριση για την οποιαδήποτε ανακοίνωση, για όποιο πόρισμα, για όποια ανακοίνωση. Υπάρχει μια σχέση, αλλά δεν λειτουργούμε αυταρχικά και ο καθένας πρέπει να παίρνει την έγκριση, δεν μπορεί να μιλήσει, να έχει στο στόμα του, να βγει σε ένα μέσο ενημέρωσης. Ξέρω εγώ σε ποια μέσα ενημέρωση έχουν βγει και βγήκαν και την περίοδο εκείνη ένας από τα μέλη της διοίκησης της επιτροπής αυτής. Όχι. Μου πήραν την άδεια. Σαφώς και δεν πήραν την άδεια. Χρειάζεται να πάρει την άδεια. Όχι. Κρίνονται όμως από αυτά που λένε, το πώς τεκμηριώνουν την άποψή τους, το πόσο σταθεροί είναι σε αυτό που λένε. Δεν μπορεί να λες μια μέρα το ένα, την άλλη μέρα το άλλο. Ή ανάλογα την περιοχή που βρίσκεται να λες τη γνώμη που θέλει να ακούσει η τοπική κοινωνία. Πόσο. Μία ερώτηση τελευταία από μένα. Έχω δεχτεί πολλά μηνύματα και από τον κόσμο. Είναι ένα θέμα που εντάξει, ασφαλώς έχετε ξαναρωτηθεί. Έχετε πολλές φορές κατηγοριάσει και πολύ σωστά κάνετε τα φαινόμενα βίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάρα πολλοί κόσμος στη Θεσσαλονίκη, στην πλειοψηφία τους οπαδοί του ΠΑΟΚ, φαντάζομαι, σας κρυώνουν ότι δεν έχετε αναφερθεί ποτέ στην υπόθεση του ξυλοδαρμού του Τζίλου. Και μάλιστα σας είχα ακούσει στη συνέντευξη σας σε τηλεοπτικό κανάλι του Ηρακλείου. Τους χαρακτηρίσατε εξυπνάκηδες όλους αυτούς που σας ρωτάνε, όπως είπατε, για τον ξυλοδαρμό του Τάδε Διευθυντή ή του γιατί, Δίνα. Ναι, γιατί. Ακούστε λίγο. Διότι το Υπουργείο Αθλητισμού δεν είναι Υπουργείο Δικαιοσύνης. Από μέρους μου, το έχω πει κατ' επανάληψη, δεν χαρίστηκα σε κανένα, είναι καταδικαστέα η όποια συμπεριφορά, το όποιο περιστατικό βίας εξελίσσεται μέσα και έξω από τους αθλητικούς χώρους. Μάλιστα, πέρασαμε και διατάξεις για αυτό, στο νόμο που πέρασαν πρόσφατα. Και για τη χρήση των καμερών και για το θέμα των καταγραφής ως αθλητικών γεγονότων βίας και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Δεν υπήρχε αυτό, εμείς το περάσαμε, εγώ το εισηγήθηκα. Όπως επίσης για το ρόλο και τη λειτουργία των λεσχών θυλάτων, που στην ουσία, αν γνωρίζετε, που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δεν είναι παραπάνω από 10 οι λέσχες συνόμινες που λειτουργούν όμως στη χώρα μας. Και αν αναζητήσετε, μα τα έχω δώσει δημόσια τα στοιχεία αυτά, καμία από τις μεγάλες ομάδες δεν έχει αυτή τη στιγμή νόμιμη λέσχη θυλάτων. Άρα και ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος, η σχέση με την ΠΑΕ κτλ. Πράγμα το οποίο τα έχουμε συζητήσει, δεν έχουμε συμφωνήσει σε όλα και θα το προχωρήσουμε. Μόλις ανοίξει η διαδικασία, όταν Θεός η λειτουργία κανονική της Βουλής, θα φέρουμε το νομοσχέδιο αυτό, πάντα προχωρώντας νωρίτερα σε μια διαβούλευση δημόσια, γιατί μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια αγαστή συνεννόηση συνεργασία. Άρα είναι καταδικαστέα το κάθε περιστατικό και η υπόθεση αυτή που λέτε του Τζίλου από μέρους μου, την οποία δεν την αντιμετώπισα εγώ, τη βρήκα και θα ήθελα πάρα πολύ, μόλις ανέλαβα το Υπουργείο, να μην υπήρχε καμία υπόθεση εκκρεμότητα. Θα το ήθελα πάρα πολύ, πιστέψτε με. Αλλά δεν εξαρτάται από εμένα. Ούτε μπορώ να επιταχύνω, ούτε μπορώ να επιβραδύνω. Διότι την ευθύνη την έχει η ελληνική δικαιοσύνη. Καλός ή κακός, αν με ρωτάτε, κακός. Θα πρέπει να είναι πιο γρήγορες αποφάσεις, έκδοση αποφάσεων. Αλλά δεν είναι δικιά μου δουλειά, δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Άρα εξ αυτού του λόγου έγινε και ο χαρακτηρισμός, όπου πολύ εύκολα ο καθένας πυροβολεί τον Αμπλινάκη, τον Υπουργό Αθλητισμού για θέματα που είναι έξω από τις αρμοδιότητές τους. Και είναι πολλά από τα ζητήματα λοιπόν που συζητήσαμε αυτή την ώρα είναι εκεί, και θέματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θέματα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και κάποια ήταν και θέματα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και αναφέρομαι για το θέμα του ΒΑΡ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι παντός επιζητού ο Υπουργός Αθλητισμού ειδικός ή αρμόδιος για να επιταχύνει, να επιβραδύνει, να σταματήσει ή να τρέξει. Ναι. Θέλω για καώς όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις με τη δικαιοσύνη να τελεσυδικήσουν. Θα ήθελα πάρα πολύ. Δεν έχω απολύτως καμία σχέση με κανένα από τα περιστατικά, είτε αυτά που προηγούνταν από τη δικιά μου παρουσία στη θέση του Υφυπουργού, είτε και αυτά που συνέβησαν κατά την περίοδο την οποία βρίσκομαι στη θέση αυτή. Καμία, να μην ξέρω, ούτε έμεση ούτε άμεση. Άρα θα ήθελα πάρα πολύ η ειδική δικαιοσύνη να ικανοποιήσει πλέον το κοινό αίσθημα, να τιμωρηθούν δηλαδή οι εμπλεκόμενοι. Είτε είναι οπαδοί, φύλαθλοι, ώστε να τους κάνει φύλαθλους, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Τόσο απλά, τόσο καθαρά και τόσο έντιμα. Δεν έχω καμία διάθεση να καλύψω κανέναν. Γιατί όλα αυτά στην πολιτική κάποια στιγμή έρχονται στο φως. Και εγώ επειδή πολιτεύομαι και προέρχομαι από το πεζοδρόμιο και έχω περπατήσει πολύ, να ξέρετε, στη ζωή μου, δεν βρήκα τίποτα έτοιμο. Μα τίποτα έτοιμο, πολιτευόμενος, ούτε ελεύθερος επαγγελματίας όπως ήμουν. Και ως γραμματέας του κόμματος δεν σταμάτησε. Έχω εικόνα πλήρης σε όλη την Ελλάδα. Αλλά και ως υπουργός, σήμερα εδώ, αύριο κάπου αλλού, δεν ξέρω τι, ό,τι αποφασίζει ο πρωθυπουργός χώρας μας. Δεν έχω καμία διάθεση να αφήνω πίσω στίγματα. Άρα ξεκάθαρα
με ενδιαφέρει η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της καλά και να τελειώνει οι υποθέσεις. Γίνονται. Μακάρι να μπορούσε να γίνει αύριο το πρωί. Είναι στο χέρι μου. Όχι. Ούτε καν στο χέρι του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν είναι. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε την νομοθετική εξουσία, την εκτελεστική εξουσία και φυσικά έχουμε, και έχουμε τρεις δομές με λίγα λόγια. Άλλος νομοθετεί, άλλος εκτελεί και άλλος δικάζει τη δικαστική εξουσία την τρίτη. Αυτοί οι πυλώνες της δημοκρατίας έρχονται κάποια στιγμή σε επαφή, αλλά ποτέ δεν κατευθύνει ο ένας τον άλλο. Δεν επηρεάζει ο ένας τον άλλο. Θα πρέπει όμως, αφού περάσει η μπόρα του κορονοϊού, να το δείτε, Υπουργέ. Δηλαδή, γίνεται υπόθεση. Δεν μπορώ να το δω. Μα σας το λέω πολύ καθαρά. Όχι εσείς, όχι εσείς, σαν κυβέρνηση εννοώ. Δηλαδή, μια υπόθεση που απασχολεί το ποδόσφαιρο με τους τιμένους αγώνες και είναι από το 2012 και έχουμε 2020. Σωστά. Θα πρέπει το δικαστικό να τρέξει γενικότερα. Έχετε απόλυτο δίκιο και να το φωνάξω εγώ πρώτος. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι πέρα από το να το ζητήσω από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα, και εκείνος με τη σειρά του με ένα ευγενικό τρόπο ως παρακίνηση, αλλά χωρίς να μπορεί να παρέμβει στο έργο τους. Αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα στην Ελλάδα και ένα από τα δύσκολα προβλήματα στην Ελλάδα, δηλαδή η απόδοση δικαιοσύνης. Έτσι δεν είναι όμως. Εγώ το θέλω πρώτος. Και παρακαλώ πολύ, στον τίτλο της όποιας κουβέντας μας, εγώ θέλω, θα μπορούσα να βάλετε ότι η Αυγενέστη θέλει να τελεσυνδικήσουν όλες, χωρίς καμία διάκριση, οι περιπτώσεις, τα περιστατικά βίας που βρίσκονται στις ανακριτικές αρχές, διαδικασίες, τα όργανα αυτά του δημοσίας τάξεως ή έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Δεν έχω καμία διάθεση να χαριστώ ή να καλύψω κανένα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δεν στηρίχθηκα άλλωστε για να πολιτευτώ από τα ξεκινήματά μου αλλά και τώρα σε κανένα στην πλάτη από αυτόν τον κόσμο. Γιατί να το κάνω τώρα? Δεν έχω καμία τέτοια διάθεση. Είμαι σαφής. Νομίζω πως ναι. Τώρα, επειδή θα μπορέσουν κάποιοι, θα αρχίσουν κάποιοι να δικαιολογήσουν το ρόλο τους, να αρχίσουν να παρεμηνεύουν, παρακαλώ πολύ, ο τίτλος είναι ένας. Δεν έχω καμία διάθεση να καλύψω κανένα. Δεν χρωστάω σε κανένα. Και ούτε ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρωστάει σε κανένα. Να πάμε στα θέματα που πάντα είναι στην επικαιρότητα για όλο τον κόσμο, σε σχέση με γήπεδα κτλ. Και βλέπουμε και το καλό παράδειγμα της ανάπτυξης του θέματος. Δεν ξέρω είχαμε πει ότι θα τελειώναμε κατά τη μία. Είχαμε πει ότι θα τελειώναμε κατά τη μία. Και έχω αυτή τη στιγμή σε εκκρεμότητα μια τηλεδιάσκεψη που είναι όλοι οι παραγωγικοί φορείς του νομού Ηρακλείου, γιατί θα είναι ο αντιβουλευτής του Ηρακλείου στην ΑΜΑ. Και είναι μια τηλεδιάσκεψη που έχουν ήδη μπει μέσα και περιμένουν να συνδεθούμε. Αν θέλετε. Ωραία, χαρά, ας κάνουμε μια τελευταία ερώτηση πάνω στο κομμάτι. Γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα και το γήπεδο που πάω, αλλά και το Καφτατζόγλιο. Είτε παίξει εκεί ο ΠΑΟΚ για ένα χρονικό διάστημα, αλλά γενικότερα νομίζω ότι πρέπει με τα γήπεδα στη Βόρεια Ελλάδα και στην επαρχία γενικότερα, είστε και από το Ηράκλειο άλλωστε, θα πρέπει να δοθεί μια βάση, έχω την αίσθηση, γιατί δεν υπάρχουν όντως οι αθλητικοί χώροι στη Βόρεια Ελλάδα και είναι και πολύ παλιά τα γήπεδα που έχουμε εδώ. Και για λόγους ασφαλείας, αλλά και γιατί πρέπει να προχωράμε και προς τα μπροστά. Το παράδειγμα της ΑΕΚ με το γήπεδο που φτιάχνει, νομίζω όλοι θα θέλανε και στη Βόρεια Ελλάδα να υπάρχει μια συνδρομή. Η περιφέρεια θα είναι, η κυβέρνηση θα είναι, ο οποιοσδήποτε άλλος θα είναι. Γιατί κακά τα ψέματα, αν δεν υπήρχαν και αυτά τα 20 εκατομμύρια της περιφέρειας της Αττικής, αν δεν κάνω λάθος, πολύ δύσκολα και η ΑΕΚ θα μπορούσε να προχωρήσει. Και αυτό το παράπονο υπάρχει στην Θεσσαλονίκη, νομίζω το αντιλαμβάνεστε και το καταλαβαίνετε, γιατί κι εσείς δεν είστε από την Αθήνα, από το Ηράκλειο είστε. Λοιπόν, με αυτό και θα ζητήσω συγγνώμη, αλλά πρέπει να κλείσω, γιατί ήδη έχω καθυστερήσει κατά 16 λεπτά το ραντεβού μου με τους κυρίους, γιατί είχαμε πει ότι θα τελειώναμε μία ώρα τη συζήτησή μας, έχει πάει μία και τέταρτο, ενδιαφέρουσα. Και αν θέλετε να ανανεώνουμε σε κάποια άλλη κομπή σας επόμενες ημέρες. Με χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μια μόνο ενημέρωση ότι ήδη ξεκινήσαμε με την ΚΕΔΕ, με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, και στείλετε μια πλατφόρμα, θα την ονομάζουμε Τέλοπας, ώστε να καταγράψουμε όλες τις αθλητικές υποδομές που λειτουργούν υπό την ευθύνη των Δήμων της χώρας μας. Εμείς τι εγκαταστάσεις δικές μας έχουμε, ξέρουμε, άρα αυτομάτως έχουμε το 90% καταγεγραμμένες, μετά θα προχωρήσουμε στο υπόλοιπο ποσοστό, ώστε να ξέρουμε ποιες εγκαταστάσεις έχουμε, πόσο γερασμένες είναι, ποιες είναι με άδεια, ποιες χωρίς, τι αθλήματα, ποιοι φιλοξενούνται κτλ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο τώρα σε ό,τι αφορά το Καφτατζόγλιο και την αξιοποίηση του ή την συμβολή στο να συνεχίσει να λειτουργεί αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ, να φιλοξενηθεί σε εγκαταστάσεις μέχρι ότου έρθει αυτό το μεγαλοπίβολο σχέδιο, το οποίο το θέλουμε διακαώς να γίνει. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ως κυβέρνηση, το έχουμε δηλώσει άλλωστε δημόσια, από μέρους μας ως Υπουργείο Αθλητισμού. Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες, δεν έχει υπάρξει ακόμα ανταπόκριση, αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν. Και από την κυρία Καλυψογούλα που είναι πρόεδρος, η οποία είναι άξια και άριστη στη δουλειά της και στην προηγούμενη της πορεία, αλλά και τώρα, και η οποία και εγγράφως έχει απευθυνθεί στην διοίκηση του ΠΑΟΚ, ζητώντας ότι όποτε θέλετε, με εντολή του Υφυπουργού, είμαστε εδώ να συζητήσουμε
τον τρόπο, τη διαδικασία, τα διαδικαστικά, όλα αυτά πρέπει να γίνουν για να χρησιμοποιηθεί το Καφτατζόγλιο από πλευράς ΠΑΟΚ για να καλυφθούν οι ανάγκες του μέχρι ότου προχωρήσει το project το οποίο έχει μερικώς παρουσιάσει η διοίκηση του ΠΑΟΚ. Είναι ένα εξαιρετικό σχέδιο. Μακάρι να έχουμε πολλά καινούρια μεγάλα ασφαλή γήπεδα στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει αναβάθμιση του προϊόντος, του ποδοσφαιρικού προϊόντος. Μας ενδιαφέρει όλους. Άρα ναι, κρατήστε. Προσωπικά είμαι διατεθειμένος να κάνω ό,τι χρειαστεί και η κυρία Γούλα αλλά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για να εξυπηρετήσουμε και να βοηθήσουμε τη μία από τις τρεις ομάδες που αυτή τη στιγμή δύο είναι στην πρώτη εθνική της Θεσσαλονίκης, γιατί ο Ηρακλής δυστυχώς έχει άλλες ταλαιπωρίες. Άρα λοιπόν ναι, να βοηθήσουμε τον ΠΑΟΚ, ας συζητηθεί. Η βοήθειά μας και η σχέση μας με τον Άρη και σε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι στενή και θέλουμε να βρεθεί λύση. Και για το θέμα του Ηρακλή, και με αυτό σας δώσω συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να αποχωρήσω. Πείτε μας μια ατάκα για Αλεξάνδριο και Άρη, γιατί είναι ένα αίτημα το οποίο το συζητάτε με την διοίκηση του Ηρακλή. Και για τον Ηρακλή, Υπουργέ. Δεν σας λέω πως δεν τελειώνει η κουβέντα. Κάντε μια χαρά. Δεν είναι ωραίο. Έχουμε πολλά πείτε μας την ατάκα για το Αλεξάνδριο, ναι. Για τον Ηρακλή και το Αλεξάνδριο. Όπως συνέχεια το πράγμα, κρατήστε η έγνοια μας. Η έγνοια μας, όχι, θα με δίνουν στο Ηράκλειο και δεν είναι σωστό. Η έγνοια μου είναι πραγματική. Και δεν θέλω να υπάρχει Α1 κατηγορία στο μπάσκετ χωρίς να υπάρχει εκπροσώπηση και από τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ονοονοητό. Θα το δουλέψουμε αυτό παρέα και με τους αρμοδίους για να έχουμε σωστή και όμορφη εξέλιξη, γιατί όλοι θέλουμε, ειδικά ομάδες όπως ο Άρης που στην ουσία έφερε τον μπάσκετ ανέδειξε τον μπάσκετ στην Ελλάδα την εποχή Γκάλι, δεν πρέπει έστω για συναισθηματικούς λόγους να μένει εκτός. Ναι. Τη πρώτη κατηγορία. Από εκεί μετά για τον Ηρακλή. Του Ηρακλήδη στο Σταϊκούρα, πότε θα του πάμε? Από μένα, εγώ είμαι διατεθειμένος να το κάνω από χθες, γιατί με ενδιαφέρει πολύ το θέμα. Αλλά πάλι δεν είναι τη αρμοδιότητά μου, παρεπτόντως δηλαδή. Έτσι, είναι οικονομικό ζήτημα, φορολογικό, δεν είναι του αθλητισμού. Ναι. Αν είναι του αθλητισμού, έχετε το λόγο που θα το χαλίσει από χθες. Δεν είμαι από αυτού που τα αφήνουν και χρονίζουν τα πράγματα. Αλλά δεν είναι δικιά μου δουλειά. Θέλω όμως πρέπει να τον δούνε σύντομα όμως, Υπουργέ. Α, συζητητή. Λοιπόν, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ. Και όποτε θέλετε στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά κι εσείς. Βεβαίως. Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε.